καινούργια. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, στη σελίδα 713 και το μη βήτα κεφάλαιο. 42 κεφάλαιο, μη βήτα κεφάλαιο και σελίδα 713 από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. «Και προσήλθον πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων και Ιωαννάν, ο ιός του Καριά και η Εζανίας, ο ιός του Οσαΐου, και πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου, και είπον προς Ιερεμία τον προφήτη, ας γίνει δεχτή παρακαλούμεν η δέηση ημών ενώπιον σου, και δεήθητη υπερ ημών προς Κύριον τον Θεό σου περί πάντων τούντων των εναπολιθέντων, διότι εμείναμεν ολίγοι εκ πολλών, καθώς οι οφθαλμοί σου βλέπουσι ημάς. Για να φανερώσεις ημάς, Κύριος ο Θεός σου, την οδόν εις την οποία πρέπει να περπατήσουμε και το πράγμα το οποίο πρέπει να κάμουμε». Και είπε προς αυτούς Ιερεμίας ο προφήτης: «Ήκουσα, ιδού θέλω δεηθεί προς Κύριον το Θεόν ημών, κατά τους λόγους ημών. Και οποιονδήποτε λόγον ο Κύριος αποκριθεί περί ημών, θέλω αναγγείλει προς ημάς. Δε θέλω κρύψει ουδέν αφημών. Και αυτοί είπαν προς τον Ιερεμία: Ο Κύριος ας είναι αληθής και πιστός μάρτης μεταξύ ημών, ότι βεβαίως θέλομεν κάνει κατά πάντας τους λόγους κατά τους οποίους Κύριος ο Θεός σε αποστείλει προς ημάς. Είτε καλόν είτε κακόν θέλομεν υπακούσεις τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών, προς τον οποίον ημείς σε αποστέλομεν, δια να γίνει καλόν εις ημάς όταν υπακούσομεν εις την φωνή Κυρίου του Θεού ημών». Και μετά 10 ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία, και κάλεσεν τον Ιωαννάν, τον ιόν του Καριά, και πάντα στους αρχηγούς των στρατευμάτων τους μεταυτού, και πάντα το λαό από μικρού έως μεγάλου. Και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, προς τον οποίον με αποστήλατε, για να υποβάλω την δέηση ημών ενώπιον αυτού. Εάν εξακολουθείτε να κατηγείτε τη γη ταύτη, τότε θέλω σας οικοδομήσει και δεν θέλω σας κατακριμνήσει, και θέλω σας φυτεύσει και δεν θέλω σας εκριζώσει, διότι μετενόησα δια το κακόν το οποίον έκαμα εις εσάς. Μη φοβηθείτε από του βασιλέως της Βαβυλώνος, από του οποίου τώρα φοβήστε. Μη φοβηθείτε από αυτού, λέγει Κύριος, διότι εγώ είμαι με θυμών, δια να σώσω ημάς και να ελευθερώσω ημάς εκ της χειρός αυτού. Και θέλω δώσει ικτυρμούς εις ημάς, δια να ικτύρει ημάς και να επιστρέψει ημάς εις την γη ημών. Αλλά εάν σεις λέγετε δε θέλουμε κατοικήσει εν τη γη ταύτη, μη υπακούοντες εις τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών λέγονται σουχή, αλλά θέλομεν εισέλθει εις την γη της Αιγύπτου, όπου δε θέλομεν βλέπει πόλεμον και ήχον σάλπιγκος, δε θέλομεν ακούει και από άρτου δε θέλομεν πεινάσει, και εκεί θέλομεν κατοικήσει. Δια τούτο ακούσατε τώρα το λόγο του Κυρίου, σεις οι υπόλοιποι του Ιούδα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: Εάν σεις προσιλώσετε το πρόσωπό σας εις το να εισέλθετε εις την Αίγυπτον και υπάγετε να κατοικήσετε, να παρικήσετε εκεί, τότε η μάχαιρα την οποία εσείς φοβήστε θέλει σας φτάσει εκεί εν τη γη της Αιγύπτου, και η πείνα από τις οποίες εσείς τρομάζετε θέλει είστε προσκεκολλημένοι ο πίσω σας εκεί εν τη Αιγύπτο, και εκεί θέλετε αποθάνει. Και πάντες οι άνδρες οι προσωλώσαντες το πρόσωπο αυτών εις το να υπάγωσιν εις την Αίγυπτον, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλουσι αποθάνει εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, και ουδείς εξ αυτών θέλει μείνει η εκφύγη από του κακού, το οποίον εγώ θέλω φέρει επ' αυτούς. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: Καθώς ο θυμός μου και η οργή μου εξεχήθησαν επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ούτως η οργή μου θα εκφυθεί εφ' ημάς όταν εισέλθετε εις την Αίγυπτον και θέλετε είστε εις δέλυγμα και εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος και δεν θέλετε ειδή πλέον των τόπων τούτων. Ο Κύριος είπε περί ημών: Ω υπόλοιποι του Ιούδα, μη υπάγετε στην Αίγυπτον. Γνωρίσατε καλώς ότι σήμερον διαμαρτυρήθην εναντίον σας, διότι εσείς εδωλιεύθητε εν τες ψυχές ημών, ότε με απεστήλατε προς Κύριον τον Θεόν ημών λέγοντες: Δεήθητη υπερ ημών προς Κύριον τον Θεόν ημών, και κατά πάντα όσα λαλήσει Κύριος ο Θεός ημών, ούτως απάγγειλον προς ημάς και θέλομεν κάμει. Και απήγγειλα σήμερον προς εσάς,
και δεν υπακούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, ουδέ εις πάντα δια τα οποία με απέστειλε προς εσάς. Τώρα λοιπόν εξεύρετε βεβαίως ότι θέλετε αποθάνει εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, εν τόπο όπου επιθυμείτε να υπάγετε δια να παρικήσετε εκεί. Και όταν έπαυσε ο Ιερεμίας λαλών προς πάντα των λαών, πάντα στους λόγους του Κυρίου του Θεού αυτών, δια τους οποίους Κύριος ο Θεός αυτόν απέστειλε αυτόν προς αυτούς, πάντα στους λόγους τούτους, τότε ελάλησε ο Αζαρίας, ο ιός του Οσαΐου, και ο Ιωαννάν, ο ιός του Καριά, και πάντες οι υπερήφανοι άντρες, λέγοντες προς τον Ιερεμία, ψεύδεσαι, Κύριος ο Θεός ημών δεν σε απέστειλε να είπεις μη υπάγεται στην Αίγυπτον για να παρικέστη εκεί. Αλλά ο Βαρούχ, ο ιός του Νηρίου, σε διεγείρει εναντίον ημών για να μας παραδώσεις εις την χείραν των Χαλδαίων και να μας θανατώσωσι και να μας φέρωσι εχμαλώτους εις τη Βαβυλώνα. Και δεν υπήκουσεν Ιωαννάν, ο ιός του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων και πάς ο λαός εις την φωνήν του Κυρίου να κατοικήσωσι εν γη Ιούδα. Αλλά ο Ιωαννάν, ο ιός του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων έλαβαν πάντα στους υπολείπους του Ιούδα, τους επιστρέψαντας εκ πάντων των εθνών, όπου είχαν διασπαρεί για να κατοικήσωσι εν γη Ιούδα, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδεία και τα στιγατέρας του βασιλέως και πάντα άνθρωπο τον οποίον Νεβουζαραδάν αρχισματοφύλαξη είχε αφήσει μετά του Γεδαλίου, ιού του Αχικάμ, ιού του Σαφάν και τον Ιερεμία τον προφήτην και τον Βαρούχ τον ιών του Νηρίου και εισήλθον εις την γη της Αιγύπτου διότι δεν υπήκουσαν εις την φωνή του Κυρίου και ήλθον έως Τάφνης. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία εν Τάφνης λέγον «Λάβε στην χείρα σου λίθους μεγάλους και κρύψον αυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών των ανδρών των Ιουδαίων εν αργύλο εν τη κεραμική καμίνο τι προς την είσοδον της οικίας του Φαραώ εν Τάφνης». Και είπε προς αυτούς «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ». Ιδού θέλω εξαποστείλει και λάβει τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλέα της Βαβυλώνος, τον δούλο μου, και θέλω θέση τον θρόνο αυτού επάνω των λίθων τούτων τους οποίους έκρυψα και θέλω απλώσει την βασιλικήν αυτού σκηνήν επάνω αυτών. Και θέλει ελθεί και πατάξει την γη της Αιγύπτου και παραδώσει τους μεν δια θάνατον εις θάνατον, τους δε δια εχμαλωσίαν εις εχμαλωσίαν, τους δε δια ρομφέαν εις ρομφέαν. Και θέλω ανάψει πυρ εν τες οικίες των θεών της Αιγύπτου και τας μεν θέλω κατακαύσει, τους δε θέλει φέρει στην εχμαλωσίαν και θέλει ενδυθεί τη γη της Αιγύπτου καθώς ο ποιμήν ενδύεται το ημάτιον αυτού και θέλει εξέλθει εκεί θεν εν ειρήνη και θέλει συντρίψει τα είδωλα του οίκου του ηλίου του εν τη γη της Αιγύπτου και τους οίκους των θεών των Αιγυπτίων θέλει κατακαύσει εμπειρή. Αμήν. Πραγματικά αδερφοί αγαπητοί, η Παλαιά Διαθήκη είναι για τη διδασκαλία ημών. Η Παλαιά Διαθήκη είναι για να ακούμε, να κατανοούμε τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η καρδιά του ανθρώπου, πόσο απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη είναι και πόσο αγαθός είναι ο Θεός και πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Κυρίου. Το κακό το οποίο θα έλθει από βορρά όπως προφήτευσε ο Λόγος του Θεού ήλθε στο λαό Ισραήλ. Ο Ναβουχοδονόσορ κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, γκρέμισε τα τείχη, κατέστρεψε τον ναό του Σολομώντα, εχμαλώτησε το πλήθος, το πλήστον του λαού Ισραήλ και εγκατέλειψε τους φτωχότερους και τους ασημαντότερους εκεί στο γη του Ιούδα και έθεσε επ' αυτούς άρχοντα και βασιλιά τους στο Γεδαλία. Όμως άνθρωποι πονηροί μέσα από το λαό εφώνευσαν τον Γεδαλία. Το υπόλοιπο του Ισραήλ, λίγοι και ασήμαντοι, χωρίς καμία δύναμη πια, με αρχηγό τον Ιωαννάν, στέκονται με φόβο και τρόμο μεγάλο στην καρδιά τους για το μέλλον τους. Φοβούνται για το τι θα συμβεί σε λίγο. Και έχουν δίκιο να φοβούνται, γιατί αυτός τον οποίον όρισε βασιλιά τους τον Ναβουχοδονόσορ, τον Γεδαλία, τον εφώνευσαν. Εφωνεύθη ο Γεδαλίας,
Με τρόμο λοιπόν σκέφτονται και αντιμετωπίζουν την κάθοδο ξανά του Ναβουχοδονόσορα και των Χαλδαίων εναντίον τους για να βάλουν τάξη και αποκατάσταση. Και έτσι, μέσα σε αυτό το φόβο, έρχονται προς τον Ιερεμία και πάλι και του λένε «Προσευχή σου σε παρακαλούμε, θέλουμε να μας πεις ακριβώς ο Θεός τι λέει για μας και ό,τι μας πεις, κατά πάντα θα το υπακούσουμε, γιατί ξέρουμε ότι αν υπακούσουμε στη φωνή Κυρίου του Θεού σου, Κυρίου του Θεού μας, θα μας γίνει καλό και ευλογία». Ο Ιερεμίας αποδέχεται την πρόσκληση και τους λέει «Καλώς, θα πάω να προσευχηθώ, να ρωτήσω τον Κύριο περί ημών». Και παίρνει αυτή την απόφαση να προσευχηθεί για αυτούς, επειδή άκουσε με παρησία να λένε ότι έχουμε πάρει απόφαση, ό,τι μας πει ο Θεός, ό,τι μας πεις εσύ παρακυρίου, να το εκτελέσουμε άμεσα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι το καλό μας και δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε παλαιότερα ο Σεδεκίας, ο οποίος ζητούσε, μάθαινε και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Πράγματι 10 μέρες προσευχόταν ο Ιερεμίας, ο άνθρωπος του Θεού, και τη 10η μέρα τον επισκέπτεται το Θεός. Τον επισκέπτεται το Θεός και λόγος Κυρίου τίθεται στο στόμα και στην καρδιά του Ιερεμία, ο οποίος προσκαλεί πια αυτούς που τον απέστειλαν να προσευχηθεί, δηλαδή τον Ιωαννάν, τον βασιλιά του μικρού υπολείπου, του ταπεινωμένου υπολείπου του λαού Ισραήλ, όλους τους άρχοντες και όλο το λαό. Και εκεί θα έλεγα με θλίψη πνεύματος, γιατί πλέον γνωρίζει ο Ιερεμίας, γνωρίζει και τη φωνή του Θεού, αλλά και την απάντηση του λαού. Ο Θεός του τα φανέρωσε όλα. Και τώρα αυτός δεν έχει τι άλλο να κάνει παρά να αναφερθεί και να εξαγγείλει το θέλημα του Θεού και ό,τι ακριβώς ο Θεός του είπε. Ούτω λέγει λοιπόν Κύριος ο Θεός. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να ακούμε τι λέει ο Θεός για μας. Δεν είναι τόσο σοβαρό να θέλουμε να ακούσουμε, όσο σοβαρό είναι όταν ακούμε να θέλουμε να υπακούσουμε. Καλύτερα να μην μάθεις τι θέλει ο Θεός για σένα, γιατί τότε θα περπατάς σε καιρούς αγνίας και τα λάθη σου δεν θα έχουν τόση μεγάλες συνέπειες ενώπιον του Θεού, παρά να μάθεις τι θέλει ο Θεός για σένα και αντί να υπακούσεις, να παρακούσεις. Οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Πολλά λέει σου εδόθησαν, πολλά θα σου ζητηθούν. Πολλά θα σου εμπιστεύθηκαν, σου εμπιστεύθηκε ο Θεός. Πολύ περισσότερα θα σου απαιτήσει ο Θεός. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη σοβαρότητα ο άνθρωπος του Θεού στην Εκκλησία την αληθινή του Χριστού, όπου δεν υπάρχουν είδωλα και φαντασίες ανθρώπων, έτερο διδασκαλίες και ψεύτικες διδασκαλίες. Θέλει μεγάλη σοβαρότητα από τους ανθρώπους του Θεού, από τα παιδιά του Θεού, όταν βρίσκονται στην Εκκλησία του Χριστού και ζητάνε να μάθουν το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γιατί σπάνια η καρδιά μας βρίσκεται σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Σπανίως. Τις περισσότερες φορές, με μεγάλη πλειοψηφία, περισσότερες φορές, άλλα θέλει ο Θεός από μας και άλλα θέλει η καρδιά μας για μας. Είναι δύσκολο λοιπόν. Χρειάζεται απόφαση θανάτου για να υπακούσεις τη φωνή του Θεού, για να ζητάς να μάθεις τη φωνή του Θεού και να έχεις πάρει στερεά απόφαση να υπακούς τη φωνή του Θεού. Επαναλαμβάνω, καλύτερον είναι να μην ξέρουμε και να περπατάμε κατά την επιθυμία της καρδιάς μας, αν και αυτό είναι επίσης επικίνδυνο, αλλά είναι πολύ 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 χειρότερο το να ζητάμε να μάθουμε, να μας μιλάει ο Θεός και εμείς στη συνέχεια να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Πάρα πολύ σοβαρές καταστάσεις.
Ούτω λοιπόν λέγει Κύριος ο Θεός, λέει ο Ιερεμίας με το Λόγο του Θεού. Εάν εξακολουθήσετε να κατοικείτε σε αυτή τη γη, εγώ τότε ο Θεός θα σας οικοδομήσω και δεν θα σας κατακριμνήσω. Θα σας φυτέψω και δεν θα σας εκριζώσω. Διότι μετενόησα δια το κακό το οποίο έκανα στο λαό Ισραήλ. Τώρα το θέλημα του Θεού είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν προηγούμενα. Δεν είναι πάντα το ίδιο αυτό που λέει ο Θεός. Στην αρχή στο λαό Ισραήλ έλεγε μετανοείτε, επιστρέψτε στο Θεό και ο Θεός θα σας πλαχνιστεί, θα σας ελεήσει, θα σας ευλογήσει και θα σας φυλάξει από το κακό. Δεν τον άκουσαν. Στη συνέχεια ήλθε και πλησίασε ο Ναβουχοδονόσορ και οι Χαλδαίοι. Τώρα το κήρυγμα άλλαξε. Και ο Ναβουχοδονόσορ δεν έλεγε μετανοείτε, έλεγε πηγαίνετε στους Χαλδαίους. Γιατί αν προσχωρήσετε στους Χαλδαίους, εγώ θα σας ελεήσω και θα σας ευλογήσω. Δεν υπάκουσαν. Αντεστάθησαν. Επαναστάτησαν. Οι Χαλδαίοι έφτασαν έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ξανά ρωτάνε το Θεό, τι να κάνουμε? Και ο Θεός τους λέει άλλο μήνυμα τώρα. Παραδοθείτε στους Χαλδαίους. Γιατί έτσι και εσείς θα σωθείτε. Και ο οίκος σας και η Ιερουσαλήμ και ο ναός και τα τείχη. Και πάλι δεν υπήκουσαν. Και ήρθε το κακό. Καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εχμαλωσία του λαού Ισραήλ. Απέμειναν τελικά λίγοι και αδύναμοι και φτωχοί στο λαό Ισραήλ. Τώρα αυτοί οι λίγοι και οι αδύναμοι, χωρίς καμία δύναμη, με την καρδιά τους γεμάτο φόβο για αυτά τα οποία φοβόνται ότι θα γίνουν, φοβόνται την μάχαιρα, φοβόνται την πείνα, φοβόνται το θάνατο, φοβόνται όλα αυτά που συνέβησαν εις τους προηγούμενους. Και έρχεται ο Θεός και τους λέει μη φοβάστε, εάν συνεχίσετε να κατοικείτε εδώ, εγώ θα σας οικοδομήσω και δεν θα σας κατακριμνήσω. Εγώ θα σας φυτέψω και δεν θα σας ξεριζώσω, γιατί μετενόησα για το κακό που έκανα πριν από λίγο στο λαό Ισραήλ και την καταστροφή στην Ιερουσαλήμ. Μη φοβηθείτε από το βασιλέως της Βαβυλώνος από το οποίο τώρα φοβήστε. Μη φοβηθείτε από αυτό. Ξέρει ο Θεός πάρα πολύ καλά ότι ένας πολύ κακός σύμβουλος στο χριστιανό είναι ο φόβος που ανεβαίνει στην καρδιά του. Ο φόβος είναι κόλασης, λέει η Γραφή. Όταν φοβάσαι, να ξέρεις ότι ο φόβος θα σε οδηγήσει σε πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Ο χριστιανός δεν δικαιούται, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, το παιδί του Θεού δεν δικαιούται να φοβάται. Εάν εγώ είμαι με θυμόν, ποιος μπορεί να είναι καθημόν, λέει ο Χριστός. Αν είμαι εγώ που σας δικαιώνω, ποιος μπορεί να σας καταδικάσει? Εάν εγώ είμαι που σας ελευθερώνω, ποιος είναι που μπορεί να σας εχμαλωτήσει? Αν είναι εγώ που σας οδηγώ, ποιος μπορεί να με σταματήσει? Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε στην αγάπη του Χριστού, στα λόγια του Χριστού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μη φοβάσαι. Όμως δεν είναι εύκολο για τον άνθρωπο να διώξει το φόβο από την καρδιά του. Είναι εύκολο όμως για το Θεό να διώξει από τον άνθρωπο το φόβο από την καρδιά του. Γι' αυτό έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, τόσο ωραίες ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του να κατανοήσουμε και να κατανοούμε το θέλημά Του. Φοβάσαι, πλησίασε το Θεό, ομολόγησε το όνομα του Χριστού ότι είναι ο σωτήρας σου ενώπιον όλων των δυνάμεων, και τότε ο Θεός που είναι αγάπη, η τελεία αγάπη, θα πλημμυρίσει και θα κατοικήσει μέσα στο σώμα σου και ο φόβος θα φύγει έξω. Τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Βέβαια
για να τα λέμε όλα, στην Παλαιά Διαθήκη αυτά οι άνθρωποι δεν τα ξέραν. Γι' αυτό και δικαιολογούνται και γι' αυτό ο Θεός τους έδωσε δεύτερη ευκαιρία σωτηρίας διά του Ιησού Χριστού, ο οποίος όταν απέθανε και ετάφη για τρεις μέρες εκήρυξε στον Άδη αιώνια ζωή, σωτηρία, μετάνοια και επιστροφή, ώστε να κατακριθούν μεν κατά σάρκα, αλλά να δικαιωθούν εν πνεύματι. Εμείς όμως, αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Είμαστε αναπολόγητοι. Όχι γιατί δεν θα ανέβει ο φόβος στην καρδιά μας ποτέ. Γιατί ο χριστιανός δεν λογίζεται σαν παλικάρι, σαν λεβέντης, σαν άφοβος. Ο χριστιανός λογίζεται ενώπιον του Θεού σαν πιστός. Πιστός. Και ο πιστός είναι αυτός που εμπιστεύεται τα λόγια του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μη φοβάσαι. Αν όμως φοβηθείς, μη φοβάσαι, συγγνώμη, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας για να σας σώσω. Ακούστε ωραίες υποσχέσεις. Για να σας ελευθερώνω πάντοτε από το χέρι του κατακτητού. Εγώ θα στείλω τα σπλάχνα μου και τους εκτιρμούς μου επάνω σας, ώστε να σας σπλαχνίζονται και να σας ελευθερώνουν οι άνθρωποι με τις δικές μου επεμβάσεις. Για σκεφτείτε. Αν όμως φοβηθείτε και πείτε μέσα από το φόβο σας, δεν θα υπακούσουμε, μια φορά ακόμη ο λαός Ισραήλ, δεν θα υπακούσουμε, αλλά δεν θα κατοικήσουμε εδώ, θα φύγουμε και θα εισέλθουμε στη γη της Αιγύπτου, όπου εκεί πιστεύουμε ότι δεν θα ξανακούσουμε πια για πόλεμο, για μάχαιρα, για καταστροφή, για πείνα, για εχμαλωσία. Εκεί θα έχουμε ειρήνη. Να ξέρετε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Κάνετε λάθος. Ειρήνη, ασφάλεια θα έχετε μόνο εκεί που οδηγεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου τους ανθρώπους. Αντιθέτως, εάν προσιλώσετε την καρδιά σας και επιμείνετε έξω από την υπακοή του Λόγου του Θεού, στις αποφάσεις τις δικές σας, που δεν προέρχονται από αυτό που σας αρέσει, από αυτό που θέλετε ή από αυτό που σχεδιάζετε, αλλά προέρχεται από το φόβο που ανέβηκε στην καρδιά σας και σχεδιάζετε και σκέπτεστε, θα έρθει τώρα ο Νεβουχαδονόσορ, θα έρθουν οι στρατηγοί του, θα έρθουν οι στρατιώτες του, θα έρθει ο στρατός του, και επειδή σκοτώθηκε ο Γεδαλίας τον οποίο ο Ναβουχοδονόσορ έβαλε, θα επιπέσουν επάνω μας, θα μας καταστρέψουν, θα μας φάξουν, θα μας βάλουν σε πείνα, σε εχμαλωσία, σε δεσμά. Εάν όμως μείνετε στις δικές σας σκέψεις και δεν επιμείνετε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στο Λόγο του Θεού, τότε αυτά που φοβάστε, αυτά θα σας συμβούνε. Όχι εδώ, γιατί εδώ δεν θα σας συνέβαινον, αλλά εκεί που εσείς θα αποφασίσετε τελικά να πάτε. Και η μάχαιρα θα έρθει και η πείνα θα έρθει και ο θάνατος θα έρθει και κανείς από εσάς δεν θα εκφύγει από το κακό το οποίο θα έρθει να σας βρει όπου και αν πάτε να κρυφτείτε. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να τονίσουμε κάτι. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από το Θεό. Και δεν θέλουμε. Το ξέρουμε ότι ο Θεός επιβλέπει και εφορά επάνω σε όλους τους ανθρώπους. Το ξέρουμε ότι παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή όλους τους ανθρώπους, ιδιαιτέρως στην Καινή Διαθήκη στα παιδιά του. Προς ευλογία. Προς ευτυχία, προς αιώνια ζωή, αλλά πάντοτε και μόνο όταν ο άνθρωπος του Θεού καταφέρνει και απορρίπτει μεταυδελιγμίας
τις σκέψεις του, τις γνώμες του, τους φόβους του, τις φοβίες του, τις απόψεις του, τα σχέδιά του και τα θέλω του. Και ακούει με μεγάλη προσοχή αυτό που θέλει ο Θεός. Και περιμένει με μεγάλη προσοχή να τον οδηγήσει ο Θεός. Έτσι πως ο Θεός ξέρει να οδηγεί τα δικά του τα παιδιά. Διότι και εξηγεί. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Όπως ο θυσμός μου και η οργή μου εξεχύθησαν επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, που δεν προσεχώρησαν εις τους Χαλδαίους, κατά τον ίδιο τρόπο η οργή μου θα έλθει και εναντίον σας, ώστε να κατασταθείτε εις την Αίγυπτον, στην οποία θέλετε να εισέλθετε, και κατάρα και βδέλυγμα. Γι' αυτό με θλίψη πνεύματος τώρα ο Ιερεμίας, αφού τέλειωσε να μιλάει ο Θεός με λόγο προφητικό, ο Ιερεμίας τώρα με πολύ αγάπη σπλάχνα, με πολύ αγάπη για τα αδέλφια του, με σπλάχνα για τις αποφάσεις που παίρνουν, λέγει: «Ω υπόλοιπον του Ιούδα, μην υπάγετε σας παρακαλώ στην Αίγυπτο. Γνωρίσατε καλώς ότι σήμερον ο Θεός διαμαρτυρήθη εναντίον σας». Ακούστε με προσοχή αυτά που ο Θεός είπε, διότι εσείς βλέπω, και βλέπω γιατί ο Θεός βλέπει, εσείς δολιευθήκατε στις ψυχές σας όταν με αποστήλατε λέγοντας ότι εξάπαντος θα κάνουμε αυτό που θα μας πεις, γιατί περιμένατε να σας πει ο Θεός αυτό που θέλατε και δεν είχατε λάβει υπόψη σας ότι σπανίως ο Θεός λέγει στον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει. Σπανίως, έως ποτέ, οι βουλές του Θεού δεν ταιριάζουν με τις βουλές του ανθρώπου. Και σπανίως, έως ποτέ, οι αποφάσεις του Θεού και οι κρίσεις του Θεού δεν ταιριάζουν με τις αποφάσεις και τις κρίσεις του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, όταν ήρθατε και μου είπατε εξάπαντος θα κάνουμε αυτό που θα μας πει ο Θεός, λέγατε ψέματα. Δεν είχατε πάρει στερεά απόφαση. Δεν το είχατε σκεφτεί καλά. Αλλά όταν με ρωτάγατε, η καρδιά σας είχε ήδη πάρει την απόφασή της. Ο φόβος ήδη είχε κυριεύσει την καρδιά σας. Και αυτές τις 10 μέρες προσευχόμουν, αυτό γινότανε όλο και πιο έντονο, ώστε όταν ήρθε η ώρα να σας μιλήσει ο Θεός, πια εσείς δεν είσαστε έτοιμοι να ακούσετε. Τώρα λοιπόν, με τα πάσης βεβαιότητας να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να κρυφτείτε από το Θεό, ότι αν επιμείνετε στις αποφάσεις και τις ορέξεις της καρδιάς σας και των σκέψεών σας και των διαλογισμών σας, από το κακό κανένας δεν θα ξεφύγει. Πιο καθαρά ο Θεός δεν μπορούσε να μιλήσει. Και ο Ιερεμίας με πιο πολύ αγάπη δεν μπορούσε να παρακαλέσει τους ανθρώπους αυτούς να μην κάνουν κατά το θέλημά τους, αλλά να κάνουν κατά το θέλημα του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, πολύ ωραία είναι τα μαθήματα που ο Θεός μας δίνει μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί αποκαλύπτει την αδυναμία του ανθρώπου, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, αλλά και την νοοτροπία του Θεού σε σχέση με την ανθρώπινη την νοοτροπία. Και όταν έπαυσε λαλών ο Ιερεμίας και τους λόγους του Θεού, αλλά και την παράκληση τη δική του, τότε λάλησαν οι άρχοντες του λαού Ισραήλ κατά την καρδία τους. Και ο Αζαρίας, ο υιός του Οσαΐου, και ο Ιωαννάν, ο υιός του Καριά, και πάντες οι υπερήφανοι άνδρες. Και εδώ είναι άξιον περιεργίας, αδελφοί, θαυμασμού. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι, λιγοστοί, ασήμαντοι, ταλαιπωρημένοι, με φόβο στην καρδιά και να είναι και υπερήφανοι. Απίστευτο.
αλλά αληθινό. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και τι σημαίνει υπερήφανος? Δεν μπορεί να υποταχθεί ούτε στη φωνή του Θεού, αλλά ούτε και στη φωνή του Ιερεμία. Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέγει για ασφάλειά μας? Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη σ' αλλήλους. Γιατί στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Όταν ο άνθρωπος μπορεί και υποφέρει τον άλλον εν αγάπη και υποτάσσεται στον άλλον ως εις τον Κύριον, τότε είναι ταπεινός πραγματικά και βρίσκει χάρη από το Θεό. Γιατί ο Κύριος εξηγεί και λέει μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι όπως τα έθνη που οι μεγάλοι κυριαρχούν και διοικούν. Στην Εκκλησία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αν θέλεις να είσαι μεγάλος, μάθε να υπηρετείς. Και αν θέλεις να είσαι πρώτος, μάθε να γίνεις δούλος πάντων. Γιατί? Γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Και όταν κάποιος πάρει απόφαση να γίνει δούλος πάντων, αυτόν θα υψώνει ο Θεός και αυτόν θα καθιστά πρώτο. Θέλω να προσέξουμε αυτό. Δεν κάνει ταπεινό τον πρώτο. Κάνει τον ταπεινό πρώτο. Δεν κάνει μεγάλο τον μεγάλο υπηρέτη, αλλά κάνει τον υπηρέτη μεγάλο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εάν πάρεις στερεά απόφαση να υπηρετείς τους αδελφούς σου, θα σε συστήσει ο Θεός μέσα στο λαό του, αλλά και μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Και πώς θα υπηρετείς? Όχι όπως θες εσύ, αλλά όπως θέλει αυτός που τον υπηρετείς. Ο υπηρέτης δεν υπηρετεί τον Κύριο του όπως αυτός θέλει. Δεν επιβάλλει την άποψή του, έτσι θα σε υπηρετήσω. Δεν υπηρέτης. Είναι άρχοντας που κάνει τον υπηρέτη. Ο υπηρέτης υπηρετεί κατά το θέλημα του Κυρίου του. Ο δε δούλος δεν εξουσιάζει, δεν δουλεύει, δεν υποδουλώνεται στους άλλους εξουσιάζοντάς τους. Αυτό θα κάνεις γιατί το λέω εγώ που είμαι δούλος. Τίποτα δεν είσαι. Μασκαράς περιοπής είσαι. Ο δούλος δουλεύει κατά το θέλημα του Κυρίου του. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη σ' αλλήλους. Και αυτό είναι το μεγάλο πιστικό, αδερφοί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία κάποιοι να ευλογούνται πολύ περισσότερο και κάποιοι να ευλογούνται λίγο λιγότερο. Δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός είναι δίκαιος προς πάντας και αγαθός προς πάντας, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από τους πνευματικούς νόμους που αυτός έχει θέσει μέσα από το λόγο του στο λαό του και στην Εκκλησία του. Δεν μπορεί να ξεφύγει ότι ο ταπεινός θα βρίσκει πάντοτε χάρη, και δεν θέλει μορφή ταπείνωσης ή ταπεινοφροσύνης, αλλά θέλει ουσία, και η ουσία είναι υπηρεσία κατά την εντολή αυτού που υπηρετείς. Δουλεία κατά την εντολή αυτού τον οποίον δουλεύεις, στον οποίον υποδουλώνεσαι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και να το πω πιο σωστά, δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός αλλιώς. Και δεν μπορείς να είσαι ταπεινός αν δεν είσαι πράος. Ταπείνωση και πραότητα είναι μαζί. Και ο Χριστός το πρώτο πράγμα που μας λέει όταν μας προσκαλεί είναι: όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει πρώτον να απαρνηθεί τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Όλα όσα θεωρείς μεγάλα να τα θεωρήσεις σκύβαλα,
δεν θα σου χρησιμεύσουν πουθενά. Ούτε η γνώση σου, ούτε η σοφία σου, ούτε η αξία σου, ούτε τα χαρίσματά σου. Πουθενά δεν θα σου χρησιμεύσουν. Γιατί αυτά είναι στην υπηρεσία και δια την οικοδομή της Εκκλησίας. Αυτό το οποίο θα σου φανεί χρήσιμο εσένα είναι πίστης, ελπής, αγάπη. Μεγαλύτερα τούτον η αγάπη και ταπείνωση. Απαρνήσου τον εαυτό σου. Ξέχασε ποιος είσαι. Είτε σαν άνθρωπος μέσα στον κόσμο αυτό, είτε σαν άνθρωπος του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μην νομίζεις ότι είσαι λίγο παραπάνω επειδή ο Κύριος με ρύμνησε, έκανε χάρη και σε έθεσε μέσα στην Εκκλησία, είτε διάκονο, είτε πρεσβύτερο, είτε ποιμένα, είτε με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Δεν είσαι τίποτα περισσότερο. Και αν πραγματικά κάποιος θέλει να γίνει κάτι περισσότερο, πρέπει να περάσει από την υπηρεσία της ταπείνωσης ή πιο σωστά από την ταπεινή υπηρεσία. Υπηρεσία σε ταπείνωση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να λοιπόν γιατί μοιάζει και φαίνεται ότι ο Θεός προσωποληπτεί. Δεν προσωποληπτεί. Ο Θεός είναι δίκαιος, αγαθός. Κατά την ταπείνωση εκάστου υπάρχει και η σύσταση. Και δεν είναι δόκιμος στον Θεό αυτός ο οποίος συστήνει τον εαυτό του και στους ανθρώπους και στο Θεό. Λέγοντας εγώ ή φανερώνοντας τον εαυτό του έστω και μη λέγοντας εγώ. Ή κατακρίνοντας τους άλλους για να φανερωθεί το εγώ. Δεν συστήνεται αυτός από το Θεό. Από το Θεό συστήνεται αυτός που λέει με όλη του την καρδιά. Άντρας ή γυναίκα, νέος ή μεγάλος. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Και η σκέψη του με όλη του την καρδιά είναι η υπηρεσία των άλλων. Και η υπηρεσία των άλλων, αδερφοί αγαπητοί, πρώτων και καλύτερων, φαίνεται και διακρίνεται από το πόσο προσεύχεσαι για τον άλλον. Και πότε το αντίθετο διακρίνεται από το πόσο απαιτείς να προσεύχονται οι άλλοι για σένα και παραπονιέσαι όταν δεν προσεύχονται οι άλλοι για σένα. Από το πόσο υπηρετείς και όχι από το πόσο υπηρετείσαι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπου που ο Θεός τον ευλογεί και θα τον ευλογεί όλο περισσότερο. Υπηρέτης στο να κάνω το θέλημα αυτού του οποίου υπηρετώ, τον οποίον υπηρετώ. Δούλος στο να κάνω το θέλημα αυτού στον οποίον υποδούλωσα τον εαυτό μου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο εκλεκτός αυτός δούλος του Θεού, με μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού λέει ελεύθερος ον πάντων. Δηλαδή λέει το ίδιο που είπε και ο υπερήφανος ποιμένας της Εκκλησίας της Λαοδικίας, επλούτησα και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ο Παύλος όμως το λέει σωστά, είμαι ελεύθερος από όλους. Γι' αυτό και δούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας μόνος μου. Γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσω τους πλειοτέρους εις δόξαν Θεού. Και του δώσε αυθόνος καρποφορία ο Θεός. Όπου πήγαινε η καρποφορία ήταν τεράστια. Μέσα από θλίψεις και από ταλαιπωρίες αυτό ισχύει και πάντα θα ισχύει. Αλλά η καρποφορία είτε στις θλίψεις είτε στις ταλαιπωρίες είτε στη χαρά δεν έπαψε να υπάρχει πλούσια. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός υπέρ του Παύλου και εναντίον του Δημά που αγαπήσα στον παρόντα κόσμο έφυγε στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουμε τη συνέχεια του. Αλλά και όταν ακόμη ήρθε ο ιερεθισμός μεταξύ Βαρνάβα και Παύλου, ο Παύλος πήρε τη θέση του Κυρίου. Ο Βαρνάβας με συνέστημα ζήτησε τον ανιψιό του. Ο Παύλος χωρίς συνέστημα ζήτησε το θέλημα του Θεού.
Δεν είναι ότι ο Θεός δεν ευλόγησε τον Βαρνάβα, αλλά αλλιώς ευλόγησε ο Θεός τον Παύλο και αλλιώς τον Βαρνάβα. Και όμως, όταν ξεκίνησαν, ο Θεός τον Βαρνάβα προσκάλεσε τον πρώτον. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μίλησε, είπε «Χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα και τον Παύλο». Μετά όμως τον ερεθισμό εκείνο που δεν ήταν έτσι όπως τον ήθελε ο Θεός, ακριβώς ο Βαρνάβας, τότε ο Θεός άλλαξε τα πράγματα και έκαμε τον Παύλο και τον Σίλα. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ ευαίσθητο το Πνεύμα το Άγιο. Είναι πολύ ευαίσθητη η Βασιλεία του Θεού. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες στο να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού πλουσίως, για να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν χρειαζόμαστε ξυπνάδα. Ταπείνωση χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε σοφία, χαρίσματα και δύναμη. Απλότητα χρειαζόμαστε. Απλότητα στο να κατανοούμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού και να περπατάμε σε αυτό. Και να μιλήσω λίγο γήινα και με ασέβεια. Δεν ευλογούνται οι μάγκες. Ευλογούνται οι ταπεινοί. Δεν ευλογούνται οι λεβέντες, αλλά ευλογούνται οι υπηρέτες, αλλά αληθινοί υπηρέτες. Εάν θέλεις να απολαμβάνεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, την ευλογία του Θεού, αν θέλουμε και όποιος θέλει να είναι προσωπολήπτης ο Θεός υπέρ αυτού, δούλωσε τον εαυτό σου στους άλλους. Σκέψε να σκέπτεσαι περισσότερο τους άλλους παρά τον εαυτό σου. Και στην προσευχή σου και στη ζωή σου. Και να είσαι προσεκτικός να ακούς για να υπηρετείς. Γιατί αν ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να υπηρετήσει και όχι να υπηρετηθεί, απεσταλμένος από τον Πατέρα Θεό, πόσο μάλλον εσύ, Υιέ του ανθρώπου, πρέπει να βάλουμε καλά στην καρδιά μας ότι δεν μας στέλνει ο Χριστός να υπηρετούμεθα, αλλά να υπηρετούμε. Και έτσι ο Θεός αυτούς τους άρχοντες, τους κακομύριδες, τους ελάχιστους, τους λιγοστούς, τους ασήμαντους, χωρίς καμία δύναμη, τους είδε υπερήφανος. Και δεν κάνει λάθος ο Λόγος του Θεού, δεν κάνει λάθος ο Θεός. Άραγε αδερφοί, εμένα, εσένα, πώς μας βλέπει ο Θεός? Και εδώ χρειάζεται ο φόβος του Θεού να πλημμυρίσει την καρδιά μας. Γιατί δεν είναι ταπεινός αυτός που νομίζει ότι είναι ταπεινός. Ταπεινός αυτός είναι αυτός τον οποίον ο Θεός βλέπει να είναι σε ταπείνωση. Και όπως είπαμε και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη, η ταπείνωση φαίνεται από την πρόθεση υπηρεσίας και υπακοής και υποταγής στο θέλημα του αδελφού μας. Αυτή είναι η ταπείνωση. Η πρόθεση υπακοής, υποταγής στο θέλημα του αδελφού μας. Στο θέλημα της γυναίκας μας, στο θέλημα του άντρα σας, στο θέλημα των παιδιών μας, στο θέλημα των γονιών μας, αλλά πάντοτε εν κυρίω μέσα στο Λόγο του Θεού. Όντες λοιπόν υπερήφανοι, και αφού ακούσανε πεντακάθαρα τον προφητικό λόγο του Κυρίου αλλά και την παράκληση του Ιερεμία, αυτοί οι άνθρωποι είπαν «ψεύδεσαι». Και είναι τρομερό, αδελφοί, να λες τον αδελφό σου ότι λέει ψέματα. Πολλές φορές έχω κάνει αυτό το λάθος, αλλά αυτό το λάθος βγαίνει από μια καρδιά που δεν είναι καθαρή. Όταν βγει μέσα από το στόμα σου ή ανέβει στη σκέψη σου ψέματα λες, εκείνη τη στιγμή ο Θεός να ξέρεις ότι σε βλέπει περήφανο. Δεν είσαι εσύ
που θα κρίνεις ποιος λέει ψέματα. Έστω και αν έχεις δίκιο, που συνήθως δεν έχουμε, γιατί τα αδέλφια μας δεν λένε ψέματα. Αλλά έστω και αν έχεις δίκιο, ποιος σου δώσε το δικαίωμα, ο άνθρωπε του Θεού, λέει η Γραφή, να κρίνεις εσύ που σε ό,τι κρίνεις αυτά ο ίδιος πράττεις. Και για ό,τι κρίνεις θα επιτρέψει ο Θεός αυτά ακριβώς να πράξεις. Μήπως έλθεις σε Αυτόν και μετανοήσεις. Ποτέ, αδερφοί αγαπητοί, και αυτό το λέω πρώτα σε μένα, ποτέ μην πεις για τον αδερφό σου ψέματα λες. Ψεύδεσαι η Ιερεμία. Δεν στα είπε ο Θεός αυτά. Αυτό είναι απόδειξη υπερηφάνειας. Δεν είναι ένδειξη. Γιατί μόνο ο υπερήφανος κρίνει, κατακρίνει και καταδικάζει. Και φτάνουμε μερικές φορές σε τέτοιο βαθμό η υπερηφάνεια μας να κρίνουμε, να καταδικάσουμε και το Θεό ακόμη. Και να δούμε, δεν είσαι δίκαιος. Σε προσωπολήπτης. Φοβερό, αδερφοί. Και καλά, όχι καλά, κακά, και καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην υπερηφάνεια τους και στο φόβο τους είπαν στον Ιερεμία λέει ψέματα. Πόσο όμως σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, είναι να πούμε μέσα στην καρδιά μας ότι ο Θεός είναι άδικος. Ο Θεός λέει ψέματα. Ποτέ, αδέρφια μου αγαπημένα, πάντα να λέμε δίκαιος είσαι Κύριε, γιατί είναι δίκαιος. Αγαθός είσαι Κύριε, γιατί είναι αγαθός. Αληθινός είσαι Κύριε, γιατί είναι αληθινός. Ο Θεός είναι αληθινός. Πάσα άνθρωπος ψεύστης ενώπιον του Θεού. Ψεύδεσαι η Ιερεμία. Δεν στα είπε αυτά ο Θεός. Και έχουνε και άποψη. Οι πόνιες πονηρές, λέει η Γραφή, έργα σαρκός. Ο Βαρούχ στα είπε να μας τα πεις. Ακούτε τι κατηγόριες λένε για τον Ιερεμία. Τον βγάζουν ψεύτη, απατεώνα, πονηρό, υποκριτή, τον άνθρωπο του Θεού. Τον άνθρωπο τον οποίον έχει δικαιώσει ο Θεός. Μέχρι τώρα σε όλα όσα έχουν προφητευθεί. Δεν κοιτάζουνε τι πάθανε οι προηγούμενοι. Αλλά η καρδιά τους είναι τελείως απατηλή. Ο φόβος διέφθηρε την καρδιά και η υπερηφάνεια διέστρεψε την καρδιά τους. Και διεφθαρμένη και διεστραμμένη η καρδιά τους. Ψεύδεσαι. Δεν στα είπε ο Θεός αυτά. Ο Βαρούχ στα είπε. Γιατί θέλει να μας παραδώσεις στην χείρα των Χαλδαίων και να μας θανατώσουν και να μας φέρουν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Και χωρίς άλλη σκέψη, ξεσηκωμένοι από το φόβο, τις φοβίες, από την υπερηφάνεια, έπεσαν πια στην παγίδα του διαβόλου. Και όπως ο Αδάμ τότε και η Εύα, έτσι και αυτή τώρα, δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που τους είπε ο Θεός, αλλά πείθονται σε αυτά που τους λέει η καρδιά τους, σε αυτά που λένε μεταξύ τους, σε αυτά που συμφωνούν μεταξύ τους. Και ενώ υπάρχει ο Λόγος του Θεού, αυτοί είναι σύμφωνοι σε άλλα πράγματα. Και έτσι ο Ιωαννάν ο αρχηγός και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και όλος ο λαός, αφού δεν υπήκουσαν εις τη φωνή του Κυρίου των δυνάμεων, έλαβαν όλους τους υπολείπους του Ιούδα, όσους επέστρεψαν εκ πάντων των εθνών όπου είχαν διασπαρεί για να κατοικήσουν στη γη του Ιούδα μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, μαζί και τα παιδιά, μαζί τους πήγε και ο Ιερεμίας. Γιατί ο Ιερεμίας παρόλα τα λάθη τους δεν έπαψε ούτε μια στιγμή και να τους αγαπάει, αλλά και να συνεχίζει να θέλει να τους υπηρετεί.
αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Τον έκριναν, τον κατέκριναν, τον ύβρισαν, τον περιφρόνησαν. Παλαιότερα τον φυλάκισαν, τον ταλαιπώρησαν. Αυτός όμως επιμένει στο να τους αγαπάει και να τους υπηρετεί. Σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο άνθρωπος μισθαποδοσία που θα έχει στον ουρανό. Σας το έχω πει ότι ανάμεσα στους προφήτες όλος ο λόγος του Θεού είναι καλός, αλλά αυτός ο Ιερεμίας μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, γιατί είναι ένας άνθρωπος που σε όλη τη ζωή αγωνίστηκε αλλά χωρίς να δει καρπό και δεν έχασε ποτέ την επιθυμία της υπηρεσίας και του αγώνα για το καλό των αδελφών του. Θα έλεγα, κάνε μας έτσι Κύριε, να έχουμε αυτό το ζήλο στην υπηρεσία της Εκκλησίας, στην υπηρεσία των αδελφών μας. Βάλε μας αυτό το ζήλο Κύριέ μου. Μαζί τους πήγε εκεί στην Αίγυπτο, παρόλο που γνωρίζει τι θα συμβεί. Μαζί τους έμεινε παλαιότερα εκεί στην Ιερουσαλήμ, παρόλο που τον φυλακίσανε. Δεν εγκατέλειψε ποτέ το λαό Ισραήλ, δεν εγκατέλειψε ποτέ τα αδέλφια του, αλλά πάντοτε τεταγμένος στην υπηρεσία του Κυρίου, στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού, στην υπηρεσία των αδελφών του. Αυτό αδερφοί αγαπητοί δεν μπορεί να το δει κανείς παρά μόνο σε μια καλή μάνα. Σαν μια καλή μάνα η οποία ό,τι και να αντιμετωπίσει από τα παιδιά της ποτέ δεν τα εγκαταλείπει και ποτέ δεν τα αφήνει. Ό,τι και αν ζήσει, ό,τι και αν τις κάνουν, η μάνα δεν πάβει να αγαπάει τα παιδιά της. Δεν είναι το ίδιο με τον πατέρα. Μόνο η μητρική αγάπη έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ως τροφός σας έθρεψα νουθετών καθέναν ξεχωριστά ημέρα και νύχτα. Σαν τροφός, σαν μάνα. Ξέρετε αδερφοί, η αλήθεια είναι ότι οι μέρες που έρχονται είναι κακές και θα έλεγα πολύ κακές. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα μια καινούργια απειλή που δεν της έχουμε δώσει εδώ στην Ελλάδα τόση μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα εμείς οι χριστιανοί που δεν πολύ βλέπουμε ή δεν βλέπουμε καθόλου τηλεόραση και δεν ακούμε, είναι αυτή η περίφημη αρρώστια των χείρων. Ήδη έφτασε, λέει, σε ετοιμότητα νούμερο 6 παγκόσμια. Και για το βόρειο ημισφαίριο τώρα είναι καλοκαίρι, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει έξαρση των ιώσεων. Αλλά ο χειμώνας πλησιάζει. Ο χειμώνας πλησιάζει. Και δεν ξέρουμε την επέκταση. Μάλιστα φοβούνται πάρα πολύ τη μεταλλαγή, τη μετάλλαξη του ιού αυτού. Εκεί στην, σε ποια χώρα ήταν, στο Μεξικό, για 3 εβδομάδες, όταν τον Απρίλιο, Μάρτιο, εξεδηλώθη, απηγορεύθη οι κάτοικοι να βγούνε από το σπίτι τους, ούτε σε δουλειές, ούτε σε σχολιά, για τον κίνδυνο της πανδημίας, ούτε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Επειδή αδερφοί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, ο χριστιανός πάντοτε προσεύχεται, ζητάει οδηγία από το Θεό και φροντίζει για τα του οίκου του. Βέβαια δεν το λέω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω. Δεν το λέω για να φοβηθούμε, αλλά καλόν θα ήτανε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με μέριμνα για τα του οίκου μας. Γιατί αν πραγματικά εξελιχθεί, δεν λέω πανδημία, γιατί εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά προς πανδημία, το πρώτο μέτρο το οποίο θα δοθεί θα είναι κλειστείτε στα σπίτια σας. Μπορεί να είναι για 1 μέρα, για 5 μέρες, για 2 μέρες. Όπως όταν
σε ένα μέρος πιάνει πολύ χειμώνας, χιόνι. Εκεί τα αδέλφια μας φροντίζουν μη τυχόν και αποκλειστούν και έχουν λίγο παραπάνω πετρέλαιο, έχουν λίγο παραπάνω τρόφιμα, ακόμη και νερό μήπως παγώσει. Και έχουμε αδέλφια που είναι σε τέτοιες περιοχές και βλέπετε, ενώ εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ κάτω είμαστε αμέριμνοι, αυτοί μεριμνούνε και καλά κάνουνε. Γιατί ο σοφός μεριμνά. Καλό είναι να έχουμε κι εμείς μια κάποια μέριμνα. Χειμώνας έρχεται. Ο ιός των χείρων θα κρατήσει, ισχυρίζονται οι επιστήμονες, τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Τουλάχιστον. Ας μεριμνούμε λοιπόν. Χωρίς φόβους. Αλλά με καλή πρόνοια και μέριμνα για τα του οίκου μας. Τώρα που μπορούμε. Γιατί αργότερα δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην συμβεί και τίποτα. Αλλά αν συμβεί, να έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 3 εβδομάδες αποκλεισμένοι στο σπίτι του στο Μεξικό δεν ήταν απλό πράγμα. 3 εβδομάδες θα έλεγα χωρίς εκκλησία, χωρίς δουλειά, χωρίς σχολείο, χωρίς να σε αφήνουν να βγεις στον δρόμο. Γιατί κινδυνεύεις. Όχι μόνο εσύ, αλλά και οι άλλοι από σένα. Οι καιροί που έρχονται δεν είναι καλοί, αδελφοί. Είναι κακοί. Αυτό δεν μας γεμίζει φόβο στην καρδιά, αλλά αυτός μας γεμίζει ενδιαφέρον για να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Προσευχής. Δεν το είπα για να στενοχωρηθούμε, ούτε για να φοβηθούμε. Αλλά το είπα γιατί το άκουσα και για την αλήθεια. Ο Θεός θα μας φυλάξει και πάντοτε θα μας φυλάει. Αλλά και εμείς την προσευχή, ιδιαίτερα οι πατέρες, οι μητέρες, να προνοούν τα καλύτερα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με το λόγο του Θεού για την οικογένειά τους. Αμήν. Κύριος να ευλογεί.